Τέσσερις αγωνιστικές πριν το τέλος και ο αθλητικός σύλλογος Τρίκαλα καλείται να ξεπεράσει δύο βασικά εμπόδια. Η τρικαλινή ομάδα δοκιμάζει την ερχόμενη Κυριακή στην Αθήνα, όπου θα τηθεί αντιμέτωπη με την ομάδα του Λυσιακού. Οι γηπεδούχοι θα παίξουν το τελευταίο τους χαρτί για την παραμονή, επιζητώντας την νίκη. Στο ίδιο ενδιαφέρον και η τρικαλινή ομάδα, αφού με νίκη διασφαλίζει την παραμονή της, ενώ Μήτα συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο τον αγώνα εντός με την Καβάλα. Για τον αθλητικό σύλλογο Τρίκαλα θα τεθούν στη διάθεση του Θανάση Γιαπλή τόσο το νέο απόκτημα του συλλόγου 24χρονος Μαυροβούνιος Ιβαν Κόλεβιτς, όσο και οι τραυματίες Μαρκ Ντίκελ και Μιχάλης Σαϊραήλης. Όσον αφορά το θέμα του Μίχα Ζούπαν στον αθλητικό σύλλογο Τρίκαλα, αναμένεται να ασχοληθούν από αύριο. Άπαντες είναι εξοργισμένοι με τη συμπεριφορά του και είναι βέβαιοι ότι δεν θα στείλουν το letter of clearance ώστε να αγωνιστεί με τα χρώματα της ιταλικής μπρίντεση με την οποία έχει συμφωνήσει. Η συμφωνία είναι αναρτημένη στο επίσημο site της ιταλικής ομάδας που οδηγεί την κούρσα στο πρωτάθλημα της Α2 Ιταλίας.